Να σας χαιρετήσουμε, κυρίες και κύριοι, φίλοι τηλεθεατές της τηλεόραση Star Βορείου Ελλάδος, και σήμερα οι παρεμβάσεις έχω την αίσθηση με ενδιαφέροντα θέματα και στην σημερινή εκπομπή. Να τονίσουμε φυσικά ότι έχουμε σημαντικές εξελίξεις, έχουμε το άνοιγμα των σχολείων τη Δευτέρα και τον προβληματισμό που δημιουργείται στους εκπαιδευτικούς για το αν είναι έτοιμο το σύστημα γενικότερα να λειτουργήσει από τη Δευτέρα, και με τα self-test και με την διαδικασία, μπορούμε να πούμε έτσι, ελέγχου δύο φορές την εβδομάδα, κάποια μικροπροβλήματα και στη διανομή και τη διάθεση των self-test, αλλά σε γενικές γραμμές σε κάθε αρχή υπάρχουν και οι δυσκολίες. Αυτό είναι το κυρίαρχο θέμα στην επικαιρότητα. Φυσικά η φιλολογία και η παραφιλολογία και η αντιπαράθεση για την αγορά και το πού οδηγούνται τα πράγματα από εδώ και πέρα επίσης είναι σημαντικό θέμα. Ο προβληματισμός για την αύξηση κρουσμάτων αλλά και για τους πολλούς οι οποίοι έχουν διασωληνωθεί κυρίως στην Αθήνα και στα μεγάλα αστικά κέντρα, και φυσικά η αγωνία δεν αφορά την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Τι θα γίνει με Κοζάνη, τι θα γίνει με Πάτρα και Θεσσαλονίκη. Τι θα γίνει δηλαδή στις περιοχές που είναι στο πολύ βαθύ κόκκινο, γιατί υπάρχει το βαθύ κόκκινο, το πολύ βαθύ κόκκινο, το κόκκινο και το γκρίζο ευρύτερα. Πάμε να δούμε και να σχολιάσουμε και θέματα που αφορούν την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Έχουμε την χαρά να είναι εδώ μαζί μας ο εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Περιφερειακός Σύμβουλος Δράμας, ο κύριος Γρηγόρης Παπαεμμανουήλ. Να τον χαιρετήσουμε. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Φυλακτέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, όπως βλέπετε με τη μάσκα και μάλιστα διπλή, γιατί πραγματικά, όπως τονίσατε, υπάρχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα και πάλι στην πατρίδα μας με αυτό το τρίτο κύμα της πανδημίας του κορονοϊού, το οποίο πρέπει να το προσέξουμε. Νομίζω ότι είμαστε σε έναν μήνα κομβικό από ό,τι έχουμε συζητήσει και στην προχθεσινή σύσκεψη με τον Περιφερειάρχη μας, τον κύριο Χρήστο Μέτιο, και τη διοικήτρια του νοσοκομείου. Ο μήνας Απρίλιος είναι πολύ κρίσιμος. Αυτό βέβαια μπορεί να το έχουμε πει και άλλες φορές, αλλά δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να επαναπαυόμαστε. Είμαστε σε μια κομβική φάση της πανδημίας και θεωρώ ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να τηρούμε όλα τα μέτρα. Ο κίνδυνος δεν έχει εκλείψει. Είναι πολύ σημαντικό ότι η διοίκηση της περιφέρειάς μας στέκεται στην προάσπιση της δημόσιας υγείας και την ενίσχυση των νοσοκομείων μας. Θα μιλήσω και κυρίως και για το νοσοκομείο της Δράμας, μιας και πρόσφατα στην προχθεσινή σύσκεψη με απόφαση του Περιφερειάρχη διατίθενται επιπλέον 703.300 ευρώ για την απόκτηση υποστηρικτικού εξοπλισμού απαραίτητου για την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου μας, και αυτό αφορά σε ηλεκτρικούς πίνακες, σε συστήματα θέρμανσης και ψύξης, σε επεξεργασία νερού για τη μονάδα τεχνητού νεφρού. Τα οποία μπαίνουν άμεσα στη διαδικασία προμήθειας, κύριε Παπαεμμανουήλ, ή θα τελειώσει η πανδημία και θα είμαστε σε ένα άλλο στάδιο ίσως για να... Όχι, όχι. Νομίζω ότι και η διοίκηση του νοσοκομείου το βεβαιώνει αυτό, ότι υπάρχει πάρα πολύ καλή ροή στις πιστώσεις και ήδη και σε φάση που προηγήθηκε μιλάμε για το 1,4 εκατομμύρια ευρώ για την μισθοδοσία του έκτακτου προσωπικού που προσελήφθη. Μιλάμε για γιατρούς και νοσηλευτές που το έχουμε αναλάβει πλήρως ως διοίκηση. Επίσης μιλάμε για τα 4 εκατομμύρια που αφορούν στην ενεργειακή αναβάθμιση του νοσοκομείου της Δράμας και στα 7 επιπλέον εκατομμύρια για εξοπλισμό και χρηματοδότηση που αφορούν την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων εντός και εκτός του κτηρίου. Έχω εδώ πέρα σε πρόσφατη συνεργασία που είχαμε τις τεχνικές μας υπηρεσίες και τις μελέτες που έχουν προϋπολογίσει όλα αυτά τα έργα. Είναι τρεις φάσεις που αφορούν την υγειονομική αναβάθμιση. Θα είναι ένα σημαντικό lifting, πρέπει να πούμε, για το χώρο. Νομίζω ότι ουδέποτε άλλοτε... Φυσικά τα προβλήματα του νοσοκομείου έχω την αίσθηση αφορούν κυρίως την έλλειψη προσωπικού. Εκεί φυσικά είναι ένα θέμα το οποίο, κύριε Παπαεμμανουήλ, και με την ιδιότητα που έχετε και προσπαθείτε κι εσείς, υπάρχει ένα ζήτημα. Δεν μπαίνει κανένας γιατρός
στο δημόσιο σύστημα υγείας. Εύκολα. Αυτό το θέμα αφορά. Από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα, πιστεύω. Την κεντρική διοίκηση. Ξέρετε πολύ καλά είναι θέμα του Υπουργείου Υγείας. Όπως και αυτά που προανέφερα, εμείς ερχόμαστε εδώ σε αυτή τη φάση να καλύψουμε ανάγκες που ενδεχομένως θα έπρεπε να καλύψει η κεντρική διοίκηση. Αλλά με όσα προβλήματα υπάρχουν, νομίζω ότι πολύ συνετά και σωστά η διοίκησή μας υπό τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Στράικ, τον κύριο Μέτιο, πράττουμε αυτό που έπρεπε να γίνει και αυτό που γίνεται. Και για το νοσοκομείο της Δράμας, νομίζω ότι ουδέποτε άλλοτε έχουν δοθεί σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα τόσα πολλά χρήματα. Συνολικά, από ό,τι προϋπολογίστηκαν, είναι γύρω στα 11 με 11,5 εκατομμύρια ευρώ μέχρι στιγμής για το νοσοκομείο της Δράμας. Αυτό είναι πραγματικά πάρα πολύ σπουδαίο έργο και θα φανεί και μακροπρόθεσμα, γιατί όπως είπατε, όχι μόνο lifting γίνεται, ουσιαστικά γίνεται και κάτι που εξοπλίζει το νοσοκομείο μας με σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και δίνει τη δυνατότητα ούτως ώστε να παρέχει καλύτερες φροντίδες υγείας σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη αυτή την φροντίδα και δυστυχώς δεν είχαν τη δυνατότητα μέχρι στιγμής. Σας προβληματίζει σίγουρα η αύξηση των κρουσμάτων. Πρέπει να πούμε ότι πολλαπλασιάζονται τα κρούσματα με ρυθμό πολύ ανησυχητικό. Έχω αυτή την αίσθηση, κύριε Παπαεμμανουήλ, γίνεται λόγος για μετάλλαξη του ιού την ίδια ώρα που έχουμε και εμβολιασμούς. Είναι ένα περίεργο, θα το χαρακτήριζε έτσι, παζλ αυτό. Εμβολιασμοί από τη μία και αύξηση των κρούσματων από την άλλη. Με τα στοιχεία που μας έδωσε η διοικήτρια του νοσοκομείου, η κυρία Νίκη Καρατζόγλου, την οποία θέλω και εγώ να ευχαριστήσω δημόσια και αυτήν και τα υπόλοιπα μέλη της διοίκησης, αλλά κυρίως και τους γιατρούς και τους νοσηλευτές μας. Τα στοιχεία λοιπόν για τους εμβολιασμένους αυτή τη στιγμή είναι ότι έχουμε περίπου 15.000 συμπολίτες μας που έχουν εμβολιαστεί, 5.000 εκ των οποίων έχουν κάνει και τις δύο δόσεις του εμβολίου. Από εκεί και πέρα και εμείς οι υπόλοιποι περιμένουμε να έρθει η σειρά μας. Θέλω να κάνω ένα κάλεσμα σε όσους δεν έχουν γραφή στην πλατφόρμα για τον εμβολιασμό να το πράξουν. Ο εμβολιασμός είναι το βήμα προς την ελευθερία. Αν θέλετε, είναι η ίδια η ελευθερία και θα πρέπει να άρουμε τις όποιες ανησυχίες έχουμε. Η επιστημονική κοινότητα νομίζω δουλεύει και ξέρει καλύτερα από εμάς που ο καθένας μας, διαβάζοντας στο διαδίκτυο διάφορα πράγματα, το παίζει ειδικός. Δεν είμαστε γιατροί, δεν είμαστε άνθρωποι που έχουμε την κατάλληλη κατάρτιση για να εκφέρουμε άποψη. Σίγουρα μας ενδιαφέρει το θέμα της ασφάλειας και αυτό νομίζω ότι το εξετάζουν αυτοί που είναι στην Επιτροπή του Εμβολιασμού. Από εκεί και πέρα εμείς πρέπει να προχωρήσουμε, γιατί ο εμβολιασμός θα σημαίνει και το πέρασμα στην μετά-πανδημία εποχή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που γίνεται και με τους εκπαιδευτικούς, αλλά θέλω να ζητήσω από όλους να άρουν τις ανησυχίες τους και να δηλώσουν και να εμβολιαστούν, γιατί έχω την πληροφόρηση ότι από τους εκπαιδευτικούς, ειδικά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, από τους περίπου 1.000, το 1/3 μόνο δήλωση, από τους 960 περίπου οι 300. Θα ήθελα να είναι μεγαλύτερο αυτό το νούμερο, γιατί και το άνοιγμα των σχολείων έχει σχέση με τον εμβολιασμό των εκπαιδευτικών. Τα self-test που θα αρχίσουν να γίνονται, τουλάχιστον στα λύκεια, είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα, αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει να δούμε και το σύνολο των ανθρώπων που εμπλέκονται στην εκπαίδευση. Μπήκαν πάντως πολλά πράγματα στη ζωή μας. Πρέπει να πω, από τα κλασικά rapid test φτάσαμε στα self-test, τα τεστ τα οποία γίνονται, μπορώ να το πω έτσι, με την συμβολή και της κεντρικής κυβέρνησης και είναι ένα πανευρωπαϊκό, μπορώ να το πω έτσι, σύστημα. Το ζητούμενο φυσικά είναι να τιθασέψουμε τον ιό και να προχωρήσουν και οι εμβολιασμοί. Έχω την αίσθηση πάντως, κύριε Παπαεμμανουήλ, και δεν είναι καθόλου ευθύνη ούτε της περιφέρειας ούτε της αυτοδιοίκησης. Τα νούμερα είναι απογοητευτικά. Το ότι φτάσαμε δηλαδή στους 80.000 να έχουν εμβολιαστεί πλήρως οι 5.000 είναι χαμηλά τα στοιχεία και δεν φταίνε εδώ μόνο οι πολίτες, δεν υπάρχουν εμβόλια. Αυτό το υπάρχει θέμα, έλλειψη εμβολίων, δηλαδή. Είναι άλλο θέμα. Ναι, αυτό είναι παγκόσμιο. Δέστε, όλα γίνανε τόσο γρήγορα σε άλλες αρρώστιες. Ας πούμε, επιτραπή περνούσαν κάποια χρόνια μέχρι ότου βρεθεί το κατάλληλο εμβόλιο. Αλλά εδώ τώρα ήταν κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στην κυριολεξία. Δηλαδή, βιώνουμε μια έτσι καταδρομική και πρωτόγνωρη κατάσταση. Νομίζω ότι όλες οι εταιρείες που έχουν βγάλει εμβόλιο έχουν ανθρώπους στο δυναμικό τους, που ξέρουν καλύτερα από εμάς
τι έπρεπε να γίνει και τι γίνεται. Και σίγουρα εξελίσσεται όλη αυτή η διαδικασία και νομίζω ότι το βήμα προς την ελευθερία, γι' αυτό και ονομάζεται το πρόγραμμα του εμβολιασμού Ελευθερία, είναι ο εμβολιασμός. Από εκεί και πέρα, σίγουρα, όταν η παγκόσμια κοινότητα έχει τόση μεγάλη ζήτηση για το εμβόλιο και οι φαρμακευτικές εταιρείες που το παράγουν, θα πρέπει να υπερβούν, αν θέλετε, τις δυνατότητές τους σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα για να καλύψουν τις ανάγκες της αγοράς. Κύριε Παπαϊμανουήλ, έχετε κάποια πληροφόρηση παραπάνω για τη δομή φιλοξενίας, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο ανησύχησε τον κόσμο, πρέπει να πω. Έχουμε αρκετά κρούσματα, τουλάχιστον επιβεβαιωμένα, στη δομή φιλοξενίας και ανησυχία. Υπάρχει μία επικοινωνία με τον κύριο Τουτζόγλου. Είναι αυτή τη στιγμή κλειστή η δομή μέχρι και τη Δευτέρα. Νομίζω ότι οι υπεύθυνοι του ΕΟΔΗ στην Δράμα, που κάνουν πάρα πολύ καλά τη δουλειά τους, και θέλω να συγχαρώ δημόσια και την κυρία Γαμβρέλη για το όλο έργο που επιτελεί, ξέρουν πολύ καλύτερα από εμάς. Είναι, νομίζω, τώρα η κατάσταση υπό έλεγχο. Θεωρώ ότι αυτή η αυξητική τάση που υπάρχει μας έχει κάνει να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν πρέπει να ξεφύγει η κατάσταση και να ζήσουμε ημέρες Νοεμβρίου ή Δεκεμβρίου του παρελθόντος έτους. Νομίζω ότι δείχνουμε, έτσι, οι δραμηνές και οι δραμηνοί αυτή τη στιγμή μια υπεύθυνη στάση. Τηρούμε τα μέτρα, αποφεύγουμε όσο μπορούμε τους συνωστισμούς. Θέλω σε όσους πραγματικά δεν έχουν τόσο σοβαρά δει την κατάσταση να το συνειδητοποιήσουν και να από στόμα σε στόμα προσπαθήσουμε να μεταλαμπαδεύσουμε ότι η κατάσταση είναι κρίσιμη και θα πρέπει, παρόλη την κούραση που έχουμε, να προσπαθήσουμε για ακόμα λίγο, ώστε και το Πάσχα να μπορέσουμε να το ζήσουμε καλύτερα σε σχέση με πέρυσι, αλλά και το καλοκαίρι που έρχεται μπροστά μας να μπορέσουμε να στηρίξουμε και τους ανθρώπους της αγοράς, και κυρίως αναφέρομαι και στην εστίαση και στα καφέ, ούτως ώστε να μπορέσουν και οι άνθρωποι αυτοί να ορθοποδήσουν, γιατί έχουν πληγεί πάρα πολύ στο κομμάτι τουλάχιστον της οικονομίας. Δηλαδή η υγεία και η οικονομία αυτή τη στιγμή είναι μια αλυσίδα που τουλάχιστον εμείς ως διοίκηση της περιφέρειας και στις δύο αυτές πληγήσεις περιοχές έχουμε δώσει ό,τι καλύτερο μπορούμε. Ξέρετε πολύ καλά ότι και στο θέμα της επιχειρηματικότητας αυτό το πρόγραμμα της μη επιστρεπτέας προκαταβολής είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουν κατατεθεί μέχρι στιγμής περίπου 25-26.000 αιτήσεις. Χιλιοτραγουδισμένο, κύριε Παπαϊμανουήλ. Χιλιοτραγουδισμένο, αλλά πολύ καλά δουλεμένο. Η διοίκησή μας δεν άφησε τίποτε στην τύχη. Στηρίζει την μικρή και τη μικρομεσαία επιχείρηση και τον αυτοαπασχολούμενο. Αυτή τη στιγμή 16.000 αιτήσεις έχουν αξιολογηθεί από το έκτακτο προσωπικό που προσελήφθη για αυτόν τον σκοπό, γιατί δεν έφταναν οι δύο υπάλληλοι της εταιρείας Δεσμός, που φαντάζομαι το χιλιοτραγούδισμα στην εταιρεία Δεσμός αναφερότανε. Αλλά ξέρετε πολύ καλά, τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρει. Αν εκεί συμφωνούν όλες οι αντιμαχόμενες πλευρές, και ο Περιφερειάρχης και η Περιφέρεια και από την άλλη τα επιμελητήρια. Εγώ δεν θέλω να μιλήσουμε, γιατί τα επιμελητήρια είναι κάτι διαφορετικό από τους προέδρους των επιμελητηρίων. Εδώ υπήρχε και υπάρχει μία κόντρα μεταξύ των προέδρων των επιμελητηρίων και της διοίκησης της Περιφέρειας. Είναι το θέμα λεπτό, δεν αφορά τον κόσμο. Τον κόσμο τον αφορά να δει να παίρνει τις 2.000, τις 3.500, τις 5 μέχρι τις 15 που είναι το ανώτατο της επιχορήγησης της μη επιστρεπτέας προκαταβολής, για να μπορέσει να κάνει λίγο τα σπασμένα που λέμε από την πανδημία, από την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Εγώ θεωρώ ότι να αυτό το πρόγραμμα, λίγο τις ζημίες που έχει υποστεί. Αυτό το πρόγραμμα είναι πραγματικά πρωτοποριακό και σε σύντομο χρονικό διάστημα, δεν μπορώ να προβλέψω το πότε, αλλά γίνεται η δουλειά όλη για να μπορέσει ο κάθε ωφελούμενος να πάρει αυτή την μη επιστρεπτέα προκαταβολή που θα τονώσει λίγο την οικονομία του κάθε. Θα προλάβουν μέχρι τον Πάσχα να πληρωθούν κάποιοι, κύριε Παπαϊμανουήλ? Τι πληροφόρηση έχετε, αν έχετε κάποια πληροφόρηση? Η πληροφόρηση που είχα μέχρι και πριν έρθω στο στούντιό σας για τη συνέντευξη είναι ότι καταβάλλονται υπεράνθρωπες προσπάθειες από τη Δεσμός, ούτως ώστε να είναι το συντομότερο δυνατόν οι ωφελούμενοι αποδέκτες της μη επιστρεπτέας προκαταβολής. Δεν μπορώ να προβλέψω αυτή τη στιγμή και να σας πω ότι τάδε ημερομηνία ή μέχρι τότε θα γίνει αυτό. Αυτό ξέρετε πολύ καλά ότι δεν θα το συζητούσαμε καν το θέμα αν ο κύριος Τοψίδης και οι υπόλοιποι πρόεδροι των επιμελητηρίων δεν προσέφευγαν στη δικαιοσύνη
για λόγους που δεν είχαν σχέση με την τόνωση της επιχειρηματικότητας. Αυτή αλλά... τη στιγμή ποια είναι η διοίκηση στο δεσμό, γιατί έχουμε χάσει και λίγο και το... ή έχουμε προσωρινή... Υπάρχει μια προσωρινή... Προσωρινός διαχειριστής είναι, δηλαδή. Είναι αυτή η δικαστική διαμάχη, η οποία βέβαια... πραγματικά καθόλου δεν αφορά τους ωφελούμενους. Καθόλου. Αυτό είναι γεγονός. Δεν θέλω να κάνω εδώ τώρα πολιτική στο συγκεκριμένο θέμα, γιατί πονάει πραγματικά. Δεν θέλω να μπω και να αρχίσω να λέω γεγονότα και πράγματα. Τα έχουμε πει πολλές φορές. Εμείς ως διοίκηση της περιφέρειας και προσωπικά ο Περιφερειάρχης και όλοι όσοι απαρτίζουμε αυτή τη στιγμή τη διοίκηση της περιφέρειας, προσπαθούμε να συνδράμουμε προς την κατεύθυνση το γρηγορότερο. Να πάρουν οι ωφελούμενοι αυτά τα χρήματα που δικαιούνται μέσω αυτού του προγράμματος. Που είναι, το λέω και πάλι, καινοτόμο. Και ίσως γι' αυτό και κάποιοι το κυνήγησαν, γιατί ήταν μάλιστα, ένα πρωτοποριακό. Για να δούμε τι θα δούμε, πρέπει να πούμε, γιατί είναι ένα γεγονός το οποίο τυράννησε, θα λέγαμε, και το Περιφερειακό Συμβούλιο. Και έχω την άποψη ότι η ουσία μετράει εδώ και η ουσία είναι ότι δεν υπάρχει μέχρι στιγμής καμία πληρωμή. Ο κόσμος θέλει από τη στιγμή που έκανε την αίτησή του να πάρει και τα χρήματα που του αναλογούν. Τι γίνεται με το εμβληματικό εντός εισαγωγικών έργο του φυσικού αερίου, κύριε Παπαϊμανουήλ? Στο φυσικό αέριο που πραγματικά το χαρακτήρισατε εμβληματικό, έχουμε θετικές εξελίξεις, έχουμε ευχάριστα νέα. Μέχρι το τέλος Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, για τη Δράμα έχουμε την πληροφορία ότι θα λειτουργήσουν τα γραφεία της ΔΕΔΑ, της επιχείρησης που είναι για την παροχή του φυσικού αερίου. Αυτή τη στιγμή ξέρω ότι υπάρχουν αρκετοί συμπολίτες μας που είχαν ηλεκτρονικά εκδηλώσει το ενδιαφέρον για την παροχή στις κατοικίες τους ή στις επιχειρήσεις τους της χρήσης του φυσικού αερίου και έχουν έρθει σε επικοινωνία μαζί τους. Νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου πλέον να συνδεθούν και τα νοικοκυριά αλλά και οι επιχειρήσεις που έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον με το φυσικό αέριο. Ένα ενδεχόμενο... Εμένα προσωπικά με πήραν σήμερα, κύριε Παπαϊμανουήλ, γύρω στις 2.30 ώρα το μεσημέρι από αυτές τις εταιρείες που κάνουν τη σύνδεση. Πού να έχεις ενδιαφέρον, αν ενδιαφέρεσαι κλπ. Άρα ήδη δρομολογείται κάτι. Σας είπα ότι τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου είναι η πληροφορία που έχω σήμερα για να έδινα την... αν δεν μου κάνατε την ερώτηση θα το έθετα και μόνος μου, γιατί αφορά πάρα πολύ κόσμο και θεωρώ ότι όντως είναι ένα εμβληματικό έργο, εκτός από την έτσι, εξασφάλιση του περιβάλλοντος που είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό για την εποχή μας, να το διατηρούμε καθαρό και να αποφεύγουμε τους ρήπους. Εκτός από την οικονομία στα νοικοκυριά που θα ελαφρύνει πάρα πολύ την τσέπη των συμπολιτών μας, θεωρώ ότι είναι ένα έργο που προάγει γενικότερα την κοινωνία μας και δείχνει ότι βρισκόμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση. Και θέλω να σας δώσω εδώ και την εξής πληροφορία, ότι εξετάζεται και το ενδεχόμενο ένταξης και άλλων δήμων που ενδεχομένως δεν ήταν στην πρώτη φάση, π.χ. ο Δήμος Προσοτσάνης που είναι και πιο, αν θέλετε, βατή η σύνδεσή του. Είμαστε και στην κατάσταση της εξέτασης να συνδεθεί δηλαδή και με άλλους δήμους περιφερειακούς. Εκεί τουλάχιστον που είναι βατό να γίνει, όπως προανέφερα στο Δήμο της Προσοτσάνης, και έχει εκδηλώσει και εκεί ο Δήμος το ενδιαφέρον και προσωπικά ο κύριος Δήμαρχος, κύριος Αθανασιάδης, ενδεχομένως αναζητάται τρόπος ένταξης και αυτού του μεγάλου Δήμου ή της πόλης της Προσοτσάνης. Και να τονίσουμε, κύριε Παπαϊμανουήλ, ότι κατά τη διάρκεια που θα περνάει το δίκτυο από ορισμένα σημεία θα μπορούν να γίνονται και οι συνδέσεις. Δεν είναι απαραίτητο να τελειώσει. Ναι. Όλο το δίκτυο του Δήμου Δράμας για να γίνουν οι συνδέσεις. Όχι. Θα υπάρχουν συνδέσεις τμηματικές. Έτσι, με το που τελειώνει μια περιοχή και οι οικοδομές εκεί, οι κατοικίες τέλος πάντων είναι έτοιμες, μπορεί να γίνεται άμεσα η σύνδεση. Δηλαδή έχει γίνει μια πάρα πολύ σωστή προετοιμασία, ούτως ώστε να προχωρήσει το έργο πολύ σύντομα. Για πέστε μου τώρα, με τους οδικούς άξονες έχουμε κάτι νεότερο? Είχαμε αυτήν την δήλωση βόμβα, πρέπει να τη χαρακτηρίσουμε, στη Βουλή του Υπουργού, του Κώστα του Καραμαλή. Από εκεί και πέρα, ένα δημοσίευμα από την Καθημερινή ότι δεν μπαίνουν στο Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ ο Υπουργός είπε μπαίνουν. Κάτι άλλα τα οποία θα λέγαμε δημιουργήσαν μια κατάσταση αμφισβήτησης. Φυσικά όλοι περιμένουμε ότι η δέσμευση του Υπουργού θα γίνει πράξη. Θέλω να πω για το συγκεκριμένο θέμα κάποια πράγματα που αφορούν εμάς ως Διοίκηση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Γιατί πλέον εγώ ως μέλος αυτής της Περιφερειακής Αρχής μπορώ να μιλήσω για το τι έχουμε να κάνουμε εμείς.
Εμείς λοιπόν για το συγκεκριμένο κομμάτι του κάθε του άξονα δράμας Αμφίπολης είμαστε υπεύθυνοι πλέον εδώ και λίγες μέρες για τα 12,5-13 χιλιόμετρα του κομματιού δράμα Μαυρολεύκη. Αυτό είναι μέρος του δρόμου του διευρωπαϊκού άξονα του Ε61. Αυτό το κομμάτι πλέον το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών το έχει δώσει στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Εκεί λοιπόν για το κομμάτι αυτό, το επαναλαμβάνω, δράμα Μαυρολεύκη, θα προκηρυχθεί το έργο της μελέτης μέχρι τον Ιούνιο. Είναι ο στόχος μας. Να γίνει δηλαδή, προκήρυξη. Ναι, οι υπηρεσίες μας αυτή τη στιγμή εργάζονται πάνω στην ορίμανση της διαδικασίας της προκήρυξης των μελετών. Και αυτή η προκήρυξη των μελετών, στόχος μας είναι Μάιο-Ιούνιο να γίνει. Από εκεί και πέρα θα τρέξει πάρα πολύ γρήγορα αυτό το έργο, γιατί θα το έχουμε εμείς στα χέρια μας. Και ξέρετε πολύ καλά ότι άλλο είναι να πηγαίνεις απρόσωπα και να μην βρίσκεις άκρη, και άλλο να έχεις την υπηρεσία σου, να έχεις ας πούμε τους δικούς σου ανθρώπους και να τρέχεις για κάτι που το παλεύεις και θέλεις να το πετύχεις. Αυτό δε, το κομμάτι, το δράμα Μαυρολεύκη θα κουμπώσει με το κομμάτι του δρόμου δράμα Καβάλα, που είναι επίσης ο διευρωπαϊκός άξονας, ο Ε61. Γι' αυτό το κομμάτι πρέπει να σας πω ότι έχουμε δεσμεύσει ήδη 72 εκατομμύρια ευρώ και ήδη υπάρχουν οι μελέτες, είναι έτοιμες. Εννοείται το κομμάτι Καβάλα Δράμα τώρα. Καβάλα Δράμα. Και ας το πάρουμε και ως Καβάλα Δράμα, γιατί όντως στόχος μας. Και αυτό κόλλησε όμως, κύριε Παπαδάκη. Ναι. Εκεί έχουμε. Υπάρχουν κάποια έχουμε προβλήματα, κομμάτι, όπως κατάλαβα. Όχι. Εκεί έχουμε το κομμάτι των απαλωτριώσεων που ολοκληρώνονται. Αυτό μπορώ να σας το πω υπεύθυνα, γιατί επίσης είχα ενημέρωση πριν από λίγο καιρό, πριν από λίγες ώρες θα έλεγα. Άρα εξελίσσεται το έργο. Ναι, το έργο εξελίσσεται, γιατί εκεί δεν έχουμε να πούμε ότι θα κάνουμε μελέτες. Εκεί είμαστε στο κομμάτι των απαλωτριώσεων. Μιλάμε δηλαδή, όταν τελειώσει η φάση των απαλωτριώσεων, θα μπορούν να βγει η δημοπράτηση του έργου. Θα είμαστε δηλαδή έτοιμοι για την κατασκευή πλέον του έργου. Έχουν δεσμευτεί τα χρήματα σε κωδικό, έχουμε πάρει ομόφωνη απόφαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο για αυτό το έργο. Είναι ένας αυτοκινητόδρομος με δύο λωρίδες προς τη μία κατεύθυνση και δύο προς την άλλη με νησίδα στη μέση, χωρίς φανάρια. Νέα χάραξη. Είναι νέα το χάραξη. Το τονίζουμε και πάλι, γιατί ο πολλής κόσμος θα λέει τώρα πώς θα γίνει. Δεν αφορά και τον γίνει. Δρόμο που υπάρχει και περνάει μέσα έξω από τη Χωριστή, έξω από το Δοξάτο, μέσα από τον Άγιο Θανάσιο. Είναι κάτι διαφορετικό. Είναι ένας δρόμος που είναι κάτω στον κάμπο, θα σας έλεγα, ας πούμε, η χάραξη, και είναι, εκεί υπάρχουν χωράφια, υπάρχουν αγροκτήματα, είναι η φάση εκεί των απαλωτριώσεων που χρειάζεται ένα εύλογο χρονικό διάστημα μέχρι να ολοκληρωθούν, είναι με τα δικαστήρια, είναι με διάφορες άλλες τέτοιες νομικές διαδικασίες, οι οποίες ολοκληρώνονται και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα έχουμε εξελίξεις, όταν λέω στο κατασκευαστικό πλέον κομμάτι. Όταν οι απαλωτριώσεις ολοκληρωθούν, νομίζω ότι ο Περιφερειάρχης πολύ σύντομα θα έχει να πει πράγματα. Θα μπορούσαν να τρέξουν γρηγορότερα κάποια πράγματα, δεν αφορά φυσικά εδώ. Θα μου πείτε, είναι περιφέρεια, δεν αφορά την αντιπεριφέρεια Δράμας, αφορά την αντιπεριφέρεια Καβάλας. Ναι. Γιατί φαίνεται να υπάρχει ένα κενό χρονικό δύο χρόνων. Η διοίκηση είναι ενιαία. Ναι, ναι, η διοίκηση είναι ενιαία, αυτό λέω. Αντιπεριφέρεια, αυτό λέω. Εδώ είναι η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, δεν είναι θέμα αντιπεριφέρειας Δράμας και Καβάλας. Ναι. Ίσα-ίσα να σας πω και το εξής, γιατί κάποιοι λένε γιατί να ξεκινήσει ο δρόμος από τα φανάρια του Αμυγδαλεώνα. Αν θέλετε, ήταν και δικό μας αίτημα να ξεκινήσει από εκεί, γιατί εκεί παρουσιάζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, με τον ποτηλιάρισμα το μεγάλο από τα Τζάμπο μέχρι εκείνη την περιοχή των φαναριών του Αμυγδαλεώνα. Άρα λοιπόν το ζητούμενο είναι να ξεμπλοκάρει και εκείνο το κομμάτι. Θέλουμε δηλαδή από εκεί προς τα δω να ξεκινήσει, γιατί από εδώ πηγαίνοντας προς Καβάλα υπάρχει μια ροή. Έτσι δεν φαίνεται τόσο η κίνηση, ενώ εκεί, επειδή περνάει και μέσα από το χωριό του Αμυγδαλεώνα η κυκλοφορία, παρουσιάζεται μεγάλο πρόβλημα. Άρα, όταν ολοκληρωθούν οι απαλωτριώσεις, οι οποίες ξέρετε ότι αν έχετε ένα χωράφι εσείς και εγώ ως διοίκηση το αποζημιώνω με το χ ποσό, αλλά εσείς απαιτείτε ένα μεγαλύτερο ποσό και πηγαίνετε στα δικαστήρια και κολλάει εκεί για λίγο. Δηλαδή αυτή η διαδικασία όμως τρέχει, κύριε Φυλακτέ. Αυτό μπορώ να σας το διαβεβαιώσω με την συνέπεια των λόγων μου, ας πούμε, που ξέρετε ότι δεν θα σας πω και κάτι που δεν ισχύει. Και έχει αναθεωρηθεί λίγο το πλαίσιο και γίνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα. Δηλαδή παλιά μπορεί να κρατούσε και 50 χρόνια αυτή όχι, η ιστορία. Όχι. Τώρα πλέον σε δύο χρόνια τελειώνει. Υπάρχουν χρονοδιαγράμματα. Εσείς τι λέτε, έχουμε έτοιμα τα χρήματα δεσμευμένα. Υπάρχει έτοιμη η μελέτη. Θα θέλαμε ήδη να είναι μπουλντόζες στο δρόμο και να δουλεύουν και να είναι ο δρόμος έτοιμος. Αλλά
λίγο η πανδημία που κάποια πράγματα τα έφερε πάνω κάτω, λίγο τα δικαστήρια που δεν λειτουργούν και υπάρχουν κάποια θεματάκια. Δεν δικαιολογίες αυτά. Έτσι, να είμαστε, δεν θέλω εγώ να αποποιηθώ. Ό,τι μου αναλογεί σαν ευθύνη, να, το ξέρετε πολύ καλά ότι θα το αναλάβω. Έτσι, δεν είναι, αλλά δεν είναι. Θέλω να βλέπω τους συμπολίτες μου στα μάτια και να τους λέω την αλήθεια. Ολοκληρώνεται η διαδικασία των απαλωτριώσεων και το έργο ξεκινάει. Το άλλο κομμάτι, σας είπα, ότι θα προκηρυχθεί το έργο της μελέτης του δράμα Μαυρολεύκη μέχρι τον Ιούνιο και οι υπηρεσίες μας εργάζονται πάνω στην ορίμανση αυτής της διαδικασίας, της προκήρυξης των μελετών. Από εκεί και πέρα, στο χέρι μας είναι για τις μελέτες να πιέσουμε να είναι το συντομότερο δυνατόν έτοιμες. Αυτό μπορώ να σας το πω. Και όσον αφορά το υπόλοιπο κομμάτι, είναι όπως είπατε και εσείς υπεύθυνο το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε εμείς σε αυτό είναι να πιέσουμε. Και ως διοίκηση περιφέρειας, αλλά από εκεί και πέρα και οι υπόλοιποι που έχουν λόγο στα κοινά και παρουσία στα κοινά. Και νομίζω ότι εφόσον από του βήματος της Βουλής ο κύριος Υπουργός Μεταφορών το ανακοίνωσε, πρέπει να είναι υπεύθυνος και για αυτά που λέει. Εγώ, αν έλεγα ανακοίνωνα κάτι και δεν ήμουν σίγουρος, δεν θα το ανακοίνωνα ποτέ. Και άρα, για να το πει. Μια σιγουριά απίστευτη, πρέπει να πούμε. Άρα, λες ισχύει. Εγώ πάντως, σαν διοίκηση της περιφέρειας, ίσως πιέσω περισσότερο. Για τα 4 εκατομμύρια που ξέρω ότι υπάρχουν κάπου για το συγκεκριμένο κομμάτι από το πρόγραμμα οδικής ασφάλειας, που είναι για τη βελτίωση του υπάρχοντος οδικού δικτύου. Αυτό είναι κάτι που εμείς ως διοίκηση, ανεξάρτητα από τη νέα χάραξη του κάθε του άξονα, θα το κυνηγήσουμε. Γιατί μπορεί η νέα χάραξη να πάρει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Ενώ αυτό είναι κάτι που μπορούμε να το κινήσουμε και να το. Είναι και χειροπιαστό, λέτε, και κοστίζει και λιγότερο και είναι και ευκολότερο να γίνει. Ναι, άλλο είναι τα 150-100 εκατομμύρια που, όπως ανακοινώθηκε, μπορεί να μην ενταχθούν και στο Ταμείο Ανάκαμψης. Και άλλο αυτά τα 4 εκατομμύρια που θα βοηθήσουν πραγματικά και θα είναι μια αξιοπρεπέστατη εικόνα, αν μπορέσει και γίνει η σωστή δουλειά. Και ευελπιστούμε ότι θα γίνει. Για να δούμε. Εκφράζεται πάντως αισιοδοξία. Όχι, μιλάω με τα πραγματικά γεγονότα. Δεν μου αρέσει να κάνω προβλέψεις και να φαντάζομαι. Εμείς ακολουθούμε τη γραμμή του Περιφερειάρχη, ρε φυλακτέ. Και ποια είναι αυτή? Ότι δεν εξαγγέλουμε προθέσεις. Όταν έχουμε μελέτη, όταν έχουμε εξασφαλισμένη τη χρηματοδότηση, τότε μπορούμε να εξαγγείλουμε και το έργο. Τουλάχιστον εμένα ήταν από τα χαρακτηριστικά του κυρίου Μέτρη που με έπεισε να είμαι υποψήφιος μαζί του το 19 στις εκλογές. Και βλέπω ότι αυτή την αρχή ο Περιφερειάρχης την κρατάει. Δεν έχει αλλάξει, δεν λαϊκίζει πουθενά. Είναι ένας άνθρωπος που είναι τεχνοκράτης, δηλαδή θα δει πώς μπορεί να γίνει το έργο. Θα προσπαθήσει να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση και όταν είναι έτοιμα αυτά τα δύο, η μελέτη και η εξασφάλιση της χρηματοδότησης, τότε θα το ανακοινώσει. Απλά οι ρυθμοί, έχω την αίσθηση, κύριε Παπαεμμανουήλ, αυτό μπορεί να οφείλεται και στο γραφειοκρατικό σύστημα που κυριαρχεί στην δημόσια διοίκηση. Οι ρυθμοί δεν είναι ικανοποιητικοί, δεν λέω ότι υπάρχει ευθύνη της πολιτικής αρχής εκεί. Η γραφειοκρατία δηλαδή ίσως στραγγίζει διεκδικήσεις και μεγάλα έργα. Γιατί αν αυτό το έργο τώρα του δρόμου δράμας Καβάλας γίνει και αυτό γεφύρι της Άρτας, καταλαβαίνετε ότι εντάξει. Έχω την αίσθηση δηλαδή ότι εδώ θα πρέπει με κάποιον τρόπο, νομοθετικά λογικά, να τρέξει γρηγορότερα το σύστημα. Γιατί το σύστημα σέρνεται συνολικά στη δημόσια διοίκηση. Δεν ξέρω τι φταίει. Μπορεί να φταίει και ο κορονοϊός, μπορεί να φταίει το νομοθετικό πλαίσιο. Δεν ξέρω, δεν είμαι ειδικός. Διαπιστώνω και εγώ ότι υπάρχουν θέματα στην διοίκηση και στον τρόπο άσκησης της διοίκησης. Υπάρχουν κάποιες αρτηριοσκληρωτικές καταστάσεις. Προσπαθούμε να είμαστε ευέλικτοι. Εγώ, βέβαια, σε προσωπικό επίπεδο είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από τη συνεργασία που έχουμε με τους υπηρεσιακούς παράγοντες. Μα δεν φταίνει οι υπηρεσιακοί παράγοντες, δεν υπάρχουν. Είναι η νομοθεσία, τα πλαίσια είναι που πλαίσιο. Αυτοί πολλές φορές μας αναγκάζουν να είμαστε λίγο πιο αυστηροί και περνάει χρόνος που ίσως χάνεται. Αλλά εγώ θέλω να πω ότι για την ΠΕ δράμας, εδώ την περιφερειακή μας ενότητα, τα πάντα δουλεύουν ρολόι. Υπάρχει πολύ καλή συνεργασία με τους υπαλλήλους, με το προσωπικό. Και νιώθω πάρα πολύ όμορφα που συνεργάζομαι με αυτούς τους υπέροχους επιστήμονες. Άρα, ικανοποιημένος και από τη συνεργασία σας και γενικότερα από την πορεία κάποιων πραγμάτων, γίνανε και κάποιες παρεμβάσεις που μπορεί να μην είναι εμβληματικές, αλλά είναι σημαντικές. Κοιτάξτε, νομίζω ότι
αν αναφέρεστε στον κυκλικό κόμβο του Ξηροποτάμου, αν αναφέρεστε στον κυκλικό κόμβο της Softex που σύντομα θα έχουμε ανακοινώσεις γιατί ολοκληρώνεται η μελέτη και θα έχουμε τη δημοπράτηση του έργου. Και είναι αυτά έργα, ξέρετε, που δεν αναβαθμίζουν μόνο την οδική ασφάλεια, αλλά μας δίνουν και έναν αέρα μιας σύγχρονης πόλης, ειδικά στις εισόδους μας από Βουλγαρία και από Θεσσαλονίκη. Θεωρώ ότι είναι δρομολογήσεις έργων που θα έπρεπε να είχαν γίνει χρόνια πριν και αυτή τη στιγμή έχουμε την ευχάριστη συγκυρία να έτσι βρίσκεται στο τιμόνι της περιφέρειας ένας άνθρωπος, ο κύριος Μέτιος, ο οποίος πραγματικά την Δράμα την υπολογίζει ισότιμα με τις άλλες τέσσερις περιφερειακές ενότητες. Βλέπετε να εξομαλύνεται αυτή η κατάσταση, αυτή η ενδοπεριφερειακή ανισότητα, γιατί φυσικά και έχετε μια περιφερειακή κουλτούρα όλοι όσοι πολιτεύεστε στις περιφερειακές εκλογές. Δεν είστε τοπικιστές, σκληρά τοπικιστές. Άλλωστε εσείς είστε και εντεταλμένος σε θέματα αμουθού, για θέματα πολιτισμού, αθλητισμού. Έχει γίνει αυτή η σύγκληση, κύριε Παπαϊμανουήλ? Εγώ προσωπικά δεν ένιωσα, τουλάχιστον τον 1,5 χρόνο που είμαι στη διοίκηση της περιφέρειας, ότι υπάρχει ρήξιμο ούτε μία φορά στην περιφερειακή ενότητα Δράμας. Θεωρώ ότι δεν μας γίνεται χάρη. Είμαστε έτοιμοι από πλευράς μελετών, είμαστε έτοιμοι από πλευράς διεκδικήσεων και παίρνουμε αυτά που δικαιούμαστε. Αλλά, ας πούμε, προχθές αυτή η χρηματοδότηση με απόφαση περιφερειάρχη των 700.000 στο νοσοκομείο και νομίζω 300.000 στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, βλέπετε ότι ήταν σχεδόν τριπλάσια η δική μας η χρηματοδότηση. Αυτό έχει γίνει και σε άλλα τέτοια. Η ενεργειακή αναβάθμιση του δικαστικού μεγάρου, η ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου του επιμελητηρίου, οι ενεργειακές αναβαθμίσεις σε όλες τις προτάσεις που κατέθεσαν οι 5 Δήμοι. Καμία δεν απορρίφθηκε. Ήταν 11 προτάσεις δημοτικών καταστημάτων, αθλητικών εγκαταστάσεων, οι οποίες πέρασαν όλες. Και νομίζω αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Επίσης, σε όλες τις χρηματοδοτήσεις που έχουμε για τα έργα που γίνονται, τα πολύ σημαντικά έργα υποδομής στον πρωτογενή τομέα, και τα εγγυοβελτιωτικά έργα και τα έργα των καθαρισμών των χυμάρων, το εμβληματικό έργο που θα αρχίσει σε σύντομο χρονικό διάστημα της δυτικής πλευράς του χυμάρου της Καλυφίτου, δηλαδή από το πάρκο Κυμπρίων Αγωνιστών μέχρι και την έξοδο εκεί στο Γεφυράκι στον Αρκαδικό, ύψους 4.200.000 ευρώ. Σημαντικό έργο που θα αλλάξει και την όψη της περιοχής, αλλά και την ουσία. Δηλαδή, αρκεί να ξεκινήσει. Και αντιπλημμυρική προστασία. Θα ξεκινήσει, κύριε Φυλακτέ. Εγώ είμαι λίγο επιφυλακτικός, γιατί βλέπω έργα πριν 5 χρόνια να τελειώνουν τώρα. Καταλάβατε. Ναι, χρειάζεται. Ανακοινώθηκαν πριν 5 χρόνια κάποια πράγματα. Εντάξει, το θέμα είναι να μπει το νερό στα βλάκι. Συμφωνώ μαζί σας. Εδώ, γιατί το ξέρετε πολύ καλά, ακόμα και στο σπίτι μας, αν προγραμματίσουμε να κάνουμε μια εργασία πολύ μικρή, ο μάστορας μπορεί να σου πει ότι εγώ δεν μπορώ να έρθω τώρα, θα έρθω σε ένα μήνα. Εντάξει, θα περιμένουμε εκείνο το μήνα να κάνουμε τη δουλειά που έχουμε πει να κάνουμε. Συμφωνώ μαζί σας. Φανταστείτε τώρα σε τόσο μεγάλα έργα. Εγώ όμως θέλω να πω ότι οι δρομολογήσεις, δηλαδή αυτό που εξαγγέλθηκε η χρηματοδότηση των 4 εκατομμυρίων για την δυτική πλευρά του χυμάρου της Καλυφίτου, και λέω πάλι από το πάρκο των Κυπρίων Αγωνιστών μέχρι και τον Αρκαδικό, το Γεφυράκι εκεί που βγαίνουμε εκεί, είναι αυτό το 1,5 πόσο χιλιόμετρο είναι, όχι μόνο θα θωρακίσει αντιπλημμυρικά την περιοχή, θα την αναβαθμίσει και από πλευράς οδικής ασφάλειας, αλλά και αισθητικά. Και θα γίνει και ένας χώρος περιπατητικός, ένας χώρος αναψυχής, που θα δώσει τη δυνατότητα στους δραμηνούς να μπορούν να κάνουν τον περίπατό τους, να καθίσουν στην κήτη εκεί του ποταμού που θα βελτιωθεί και αισθητικά και οπτικά. Και να μην είναι σημείο όπως έχει καταλήξει, ναι, πρέπει να πω. Γιατί θα έχουμε και στο δελτίο ειδήσεων για κάποια πλάνα αυτό που έχει παραγίνει, γιατί είστε ένας άνθρωπος που υπηρετείτε πολλά χρόνια την αυτοδιοίκηση, ευρύτερα και την τοπική. Είναι αποκαρδιωτική εικόνα με τις ανεξέλεγκτες κομματερές, και πραγματικά δεν μπορείς να δεις τέτοιες καταστάσεις. Δηλαδή πλέον κουράζεσαι να βλέπεις τόση βρωμιά πεταμένη εδώ και εκεί, κύριε Παπαϊμανουήλ. Ναι. Είναι απίστευτο αυτό. Δηλαδή, αυτό είναι και θέμα παιδείας, σήμερα θα κύριε έχουμε φυλακτέ. Από Βαθύσφυλλο και Δοξάτο, από Ξεροχήμαρο. Είναι απίστευτη η κατάσταση. Ναι, εκεί πρόσφατα απίστευτη. Ξέρω ότι
Δόθηκαν 500.000 ευρώ για τη διευθέτηση εκείνου του χυμάρου μεταξύ Δοξάτου και Αγίου Αθανασίου. Επίσης, ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο. Νομίζω ότι αυτό που σας είπα πριν για τον πρωτογενή μας τομέα, όπως και το φράγμα Λευκογείων εκεί, Νευροκοπίου, είναι εμβληματικά έργα τα οποία οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα, τη γεωργία και την κτηνοτροφία, τα αναγνωρίζουν και τα βιώνουν στο πετσί τους. Και είναι έργα υποδομών που δίνουν λύσεις σε πάρα πολύ σημαντικά προβλήματα. Και τα υγειοβελτιωτικά έργα είναι πολύ σημαντικά και τα έργα για τους κτηνοτρόφους είναι πολύ σημαντικά. Απλά δεν τα καταλαβαίνει ένας αστός ίσως, ναι, στο βαθμό που θα έπρεπε να τα καταλάβει. Για πέστε μου τώρα με τον τομέα σας, πολιτισμός και αθλητισμός, κύριε Παπαϊμανουήλ. Πρέπει να πούμε φυσικά ότι έχουμε την πανδημία, ότι δεν λειτουργούν οι σύλλογοι. Προχωρήσατε όμως, κάνατε και κάποιες δραστηριότητες και γενικότερα λειτουργήσατε όλη αυτή την περίοδο. Με βάση τα δεδομένα που είχαμε, κύριε Φυλακτέ, και τα δεμένα χέρια στην κυριολεξία με την πανδημία και τα μέτρα κατά του κορονοϊού, βάλαμε το μυαλό μας να σκεφτεί τι μπορούσαμε να κάνουμε. Βλέπετε ότι παντού σε όλο τον κόσμο τα πάντα γίνονται διαδικτυακά ή τηλεοπτικά. Εδώ θέλω να εκφράσω δημόσια την ευγνωμοσύνη μου στη διοίκηση και στο προσωπικό της τηλεόρασης Star Βορείου Ελλάδος, γιατί σε κάθε μας τέτοια προσπάθεια ήσασταν αρρωγός και συμπαραστάτης μας. Πρόσφατα κάναμε, με αφορμή τα 200 χρόνια από την έναρξη της Επανάστασης του 1821, δύο πολύ ωραίες εκδηλώσεις. Μία το μήνα Φεβρουάριο, όπου σε συνεργασία με το Αρχαιολογικό Μουσείο και το Μουσικό Σχολείο της Δράμας κάναμε μια συναυλία παραδοσιακής μουσικής στο αρχαιολογικό μας μουσείο, η οποία προβλήθηκε την 21η Φεβρουαρίου από την τηλεόραση Star Βορείου Ελλάδος, και τον μήνα Μάρτιο, που ήταν ο κατεξοχήν μήνας αυτής της εμβληματικής και ορόσημο χρονιάς, έτσι, κάναμε επανάσταση σε αυτού του ιστορικού γεγονότος, κάναμε μια πολύ ωραία εκδήλωση σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Δράμας, και εδώ θέλω να ευχαριστήσω δημόσια τον σεβασμιότητα τον Μητροπολίτη μας, τον κύριο Παύλο, γιατί με τις ευλογίες του και σε συνεργασία με τις χριστιανικές ομάδες των κατηχητικών σχολείων δράμας, κάναμε μια ταινία μικρού μήκους, η οποία είχε τίτλο «Το Μεσολόγγι της πατρίδας μου και της ψυχής μου», σε σενάριο της κυρίας Μαρίας Παστουρματζή, και τα παιδιά αυτά πραγματικά λειτουργήσαν με έναν τρομερό επαγγελματισμό, το οποίο... Και το λέει ένας επαγγελματίας, πρέπει να πω, όπως ο Γρηγόρης Παπαϊμανουήλ, ο οποίος λειτουργεί επίσης με και το είπε, τρομερό το είπε και ένας ηθοποιός συμπολίτης μας, ο Λευτέρης ο Δημηρόπουλος, που σήμερα βρέθηκα μαζί του. Εξαιρετικός. Και είδε πραγματικά αυτή την ταινία και μου είπε συγχαρητήρια στα παιδιά και στην τηλεόραση Star Βορείου Ελλάδος για αυτή τη σπουδαία δουλειά που κάνανε. Και μάλιστα έθεσε ο Λευτέρης αυτόν στη διάθεσή μας. Είναι απίστευτο και το σενάριο, πρέπει να πούμε, και το τεχνικό μέρος, το οποίο επιμελήθηκαν εδώ και οι τεχνικοί του Σταρ. Είναι εξαιρετικό το αποτέλεσμα. Ναι, είναι πάρα πολύ. Ήταν επαγγελματική δουλειά. Είναι επαγγελματική δουλειά. Αυτό λοιπόν έπαιξε ανήμερα την 25η Μαρτίου από τους δέκτες της τηλεόρασης Star Βορείου Ελλάδος, και στη συνέχεια έπαιξε μια πάρα πολύ ωραία έκθεση ζωγραφικής. Ήταν ουσιαστικά ένα οδηπορικό μέσα από τα πρόσωπα που ζωγράφισε ο δραμηνός συμπολίτης μας, ένας εξαίρετος επιστήμονας, ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, γιατί ο κύριος Γιάννης Οδερμετζόγλου, γι' αυτόν μιλάω, ο κύριος Ιωάννης Δεϊρμετζόγλου, εκτός από συνταξιούχος, σχολικός σύμβουλος της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, είναι και συγγραφέας και ζωγράφος. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός αφιέρωσε τη χρονιά που μας πέρασε τον εαυτό του για πολλούς μήνες και ζωγράφισε τα πορτρέτα 45 ηρώων της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Τον Κολοκοτρώνη, τον Κοραϊσκάκη, τον Οδυσσέα Ανδρούτσο, τον Πλαπούτα, τον Νικηταρά, τον Μαυροκορδάτο, τον Υψηλάντη, έτσι, και πολιτικά πρόσωπα, και πολιτικά την Μπουμπουλίνα, τη Μαντό Μαυρογένους, και έκανε ένα οδηπορικό με το μικρόφωνο και την κάμερα του Σταρ, και μπροστά σε κάθε πορτρέτο έλεγε λίγα λόγια για αυτόν τον άνθρωπο, για αυτόν τον ήρωα. Και μας μετέφερε λοιπόν στον αγώνα, στο σπουδαίο αυτό γεγονός, μέσα από τις ζωγραφιές του, μέσα από τους πίνακές του και μέσα από τα λεγόμενά του. Αυτό λοιπόν ήταν μια πρωτοβουλία που πήραμε εμείς για να τιμήσουμε τον εορτασμό των 200 ετών και να αποδώσουμε την προσήκουσα τιμή σε αυτό το ιστορικό γεγονός μέσα από τις τέχνες του θεάτρου,
της ζωγραφικής και της μουσικής. Και πήραμε αυτή την πρωτοβουλία και αυτή η πρωτοβουλία μπορεί να έγινε στη Δράμα γιατί λόγω της πανδημίας δεν μπορούσαμε να πάμε αλλού, αλλά την ίδια πρωτοβουλία σε συνεννόηση και με την Ιερά Μητρόπολη Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου και το Μουσικό Σχολείο Καβάλας και την Αντιπεριφέρεια Καβάλας κάνουμε και στην Καβάλα και κάνουμε και στις άλλες περιφερειακές ενότητες. Είχατε βάλει πολλούς στόχους και πέρσι για τα 100 χρόνια της Θράκης και φέτος για τα 200 της απελευθέρωσης, εμβληματικές στιγμές, μοναδικές στιγμές, τις οποίες έχουμε την τύχη να τις ζούμε, κύριε Παπα Εμμανουήλ. Είναι φοβερό, δηλαδή, το να ζεις στα 200 χρόνια της Επανάστασης. Όμως, τι να κάνεις, ο κορονοϊός τα έχει ακυρώσει όλα πολλές φορές. Θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι πλέον μέσω του διαδικτύου και του τηλεοπτικού δέκτη, αυτή η εκδήλωση, εφόσον δεν γίνεται και με κόσμο, ξεπερνά τα στενά όρια μιας περιφερειακής ενότητας. Γιατί κάποια στιγμή στο Περιφερειακό Συμβούλιο κάποιος συνάδελφος είπε ότι τα κάνετε όλα για τη Δράμα. Έτσι, εγώ, σε εντεταλμένος πολιτισμού και για τους 5 νομούς μας και για τα 2 νησιά μας, πραγματικά μοιάζομαι το ίδιο για όλους. Αλλά επειδή ζω, δραστηριοποιούμε στη Δράμα, δεν μπορώ λόγω των καταστάσεων που ζούμε τώρα να... ξέρετε πολύ καλά ότι δεν έχω πρόβλημα ούτε κούρασης ούτε χρόνου. Θα έκανα τα πάντα από το Διδημότυχο, από την Ορεστιάδα μέχρι το ακριτικό νευροκόπη. Για πέστε μου τώρα, γιατί είστε και ένας άνθρωπος που ασχολείστε και με τον πολιτισμό και με την ιστορία κλπ. Διαβλέπω ότι θα έχουμε μια αντιπαράθεση Φιλίππων και Νίκης Σαμοθράκης για το ποιο θα είναι το έμβλημα. Ή κάνω λάθος? Κοιτάξτε, είχε γίνει μια συζήτηση σε ένα περιφερειακό συμβούλιο, νομίζω του Οκτωβρίου ή του Νοεμβρίου του 2020, για το λογότυπο της περιφέρειας και είχε έρθει μια πρόταση από τον Αντιπεριφερειάρχη Εύρου για την νίκη της Σαμοθράκης. Έγινε μια συζήτηση, υπήρχαν πάρα πολύ ωραίες απόψεις, συστήθηκε μια επιτροπή για να γίνει μια διαβούλευση. Δεν ήρθε ακόμα ξανά το θέμα σε συζήτηση. Νομίζω είχε δοθεί 5-6 μήνες διάστημα να συζητηθεί το θέμα. Σίγουρα και οι δύο είναι εμβληματικοί. Είναι πολύ δύσκολη, πρέπει να βγει η επιλογή. Εμείς εδώ έχουμε και την κεφαλή. Το Μουσείο της Φύσης είναι στα μνημεία της Φύσης, στα μνημεία του Φρακτού. UNESCO. Στα μνημεία της UNESCO είναι οι Φίλιππι. Το πάρκο το αρχαιολογικό των Φιλίππων. Εν πάση περιπτώσει, και η νίκη της Σαμοθράκης είναι ένα από τα μεγάλα παγκόσμια εκθέματα που βρίσκεται στο Μουσείο του Λούβρου, ας πούμε, στο Παρίσι. Νομίζω ότι δεν πρέπει να είναι αυτά θέματα αντιπαράθεσης. Έτσι, εμβληματικά είναι και τα δύο. Μα εδώ, κύριε Παπα Εμμανουήλ, εσείς κάνετε Περιφερειακό Συμβούλιο. Κρατάει 8-9 ώρες με τηλεδιάσκεψη και τελικά συμφωνείτε μετά από 8 ώρες αφού μαλώσετε. Κοιτάξτε, δεν θα βρείτε τρόπο να διαφωνήσετε? Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές δεν υπάρχει λόγος να τραβήξει τόσο πολύ ένα συμβούλιο και αυτό έχουμε ευθύνη όλοι. Πρέπει όλοι να αναλογιστούμε ότι πρέπει να κρατάμε το χρόνο. Έτσι, έχουν 5 λεπτά οι επικεφαλείς, 3 λεπτά για τις δευτερολογίες και για τους περιφερειακούς συμβούλους είναι 3 λεπτά η πρωτολογία. Φέρουμε πολλές φορές τον πρόεδρο, τον κύριο Παπαθεοδόρου, σε δύσκολη θέση χωρίς να υπάρχει λόγος. Ειδικά τώρα που γίνεται και μέσω τηλεδιάσκεψης, δεν υπάρχει λόγος να προσπαθούμε, ας πούμε, να τραβήξουμε το χρόνο. Να μην χάνουμε χρόνο, λέτε. Πρέπει να είμαστε πιο πρακτικοί. Υπάρχει μια ημερήσια διάταξη, ας πούμε, με 32-35 θέματα και έρχονται και 11 επερωτήσεις. Οι οποίες επερωτήσεις πολλές φορές δεν έχουν σχέση με τη διοίκηση. Δηλαδή είναι θέματα κεντρικής πολιτικής κοινής και απλά είναι ένας τρόπος για να βρούμε βήμα να το συζητήσουμε το θέμα. Από εκεί και πέρα, όταν είναι έτσι, μπορεί να γίνει και σε μια συζήτηση που θα είναι κατηδίαν. Ή παίρνει σαν τηλέφωνο τον περιφερειάρχη, τον αντιπεριφερειάρχη, τον χωρικό ή τον θεματικό και τον ρωτάς τι γίνεται με αυτό το θέμα και παίρνει την απάντησή σου. Τώρα, είναι απλά ίσως λόγος για να μπορέσουμε να έχουμε μία παρουσία ή στην επικαιρότητα ή γενικότερα. Πάντως, στην δεν προξενεί διαδικασία. Δεν προξενεί καλή εντύπωση, έχεις εμπειρία, είσαι πολλά χρόνια στην αυτοδιοίκηση. Ακόμη και για ένα ψήφισμα όπως αυτό για τις ιαματικές πηγές, να βρίσκεται τρόπο να διαφωνείτε. Δηλαδή να βγαίνει το ψήφισμα 21-19, ας πούμε. Ναι. Δεν είναι καλή εικόνα αυτή για έναν που
Θανάση μέσω πολίτη, ο οποίος θα παρακολουθεί τα γεγονότα. Θανάση φυλακτέ, συμφωνώ μαζί σου. Συμφωνώ μαζί σου και εγώ και ως αντιπολίτευση στο Δήμο προσπαθούσα να αποφεύγω τέτοιου είδους κινήσεις εντυπωσιασμού, να φέρουμε θέματα για να φέρουμε. Ξέρω ότι ο ρόλος αντιπολίτευσης είναι δύσκολος και η ύπαρξη πολλές φορές είναι δημιουργώντας προβλήματα στη διοίκηση ή κάνοντας κινήσεις εντυπωσιασμού. Το λέω αυτό από την εμπειρία μου. Έκανα αντιπολίτευση στο Δήμο Δράμας και μάλιστα σε πολύ δύσκολη περίοδο. Ουδέποτε πιστεύω, αποδεδειγμένα αυτό και οι συνάδελφοί μου μπορούν να το πούνε, έκανα τέτοιου είδους κινήσεις απλά για να εντυπωσιάσουμε ή απλά για να φέρουμε ένα θέμα και να δημιουργήσουμε πρόβλημα στη διοίκηση. Αν είναι ένα θέμα σοβαρό, πιστεύω εκεί μπορούμε πολιτικά να εκφράσουμε την αντίθεσή μας. 9 χρόνια και... αντιπολίτευση. Γιατί ναι. Τώρα τα φέρνω 9 χρόνια αντιπολίτευση. Ναι, η πρώτη μου. Το 2006, όταν πρωτοκατέβηκα με τον Θωμά Μαργαρίτη, δημοτικό σύμβουλο, ήταν η θητεία της διοίκησης. Και μετά ως επικεφαλής παράταξης. Από το 10 μέχρι το 14 ως επικεφαλής παράταξης και από το 14 μέχρι το 19 ως επικεφαλής της. Προγραμματισμός, κύριε Παπαϊμανουήλ, το επόμενο διάστημα. Κοιτάξτε, εδώ τώρα. Περιμένοντας τον κορονοϊό. Ναι. Είναι κάποια θέματα που τα δρομολογούμε. Δηλαδή, υπήρχε μια προγραμματική σύμβαση, τώρα βλέπω εδώ μπροστά μου, που προέβλεπε την κατασκευή διθέσεων ολοημέρου νηπιαγωγείου ξηροποτάμου, 50 νηπίων. Αυτό το θέμα τώρα το έχουμε ξεμπλοκάρει στην περιφέρεια και το τρέχουμε. Είναι ένα θέμα που αφορά τους κατοίκους του ξηροποτάμου, έτσι προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου 100.000 ευρώ. Αυτή η προγραμματική σύμβαση ήταν μεταξύ της περιφέρειάς μας και του Δήμου Δράμας και είναι ένα έργο που. Είναι στην παιδεία, αφορά ας πούμε, μια υποδομή της παιδείας σε ένα πολύ σπουδαίο δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Δοξάτου, του Δήμου, συγγνώμη, Δράμας. Για το Δήμο Δοξάτου ήθελα να πω ότι προχθές τη σύσκεψη με τον Περιφερειάρχη έγινε εκτενής κουβέντα για τον αναδασμό του Δοξάτου. Εκεί υπήρχαν κάποια προβλήματα υπηρεσιακά, διαδικαστικά, τα οποία έχουν ξεπεριστεί με αποφάσεις του Περιφερειάρχη. Έχει οριστεί μια διευθύνουσα υπηρεσία, η οποία το έχει ξεμπλοκάρει το θέμα και πολύ σύντομα θα τρέξει. Ήταν ένα θέμα πραγματικά υπηρεσιακό που υπήρχε μια έτσι... Ένα πρόβλημα, να το έλεγα, στις υπηρεσίες μας. Το θέμα αυτό ξεπεράστηκε. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό σημείο και όσον αφορά το θέμα λοιπόν του αναδασμού του Δοξάτου. Για την επιχειρηματικότητα, σας είπα, ο στόχος μας ήταν και αυτό έχει γίνει και σε άλλες επιχειρήσεις της περιφέρειας που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αγροδιατροφής, των πλαστικών, του μαρμάρου, του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, να ενισχυθούν μέσω του ΕΣΠΑ με μικρότερα ή μεγαλύτερα ποσά. Άρα λοιπόν, ως διοίκηση περιφέρειας, πρώτα σε αυτή τη φάση είχαμε να αντιμετωπίσουμε την πανδημία, η υγεία, που σας ανέφερα πριν και ειδικά για τη Δράμα, την ενίσχυση του νοσοκομείου μας και της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Το δεύτερο ήταν η επιχειρηματικότητα, που εδώ είναι μεγαλύτερη στήριξη από όλα τα θέματα. Δηλαδή αυτά τα περίπου 90 εκατομμύρια ευρώ που δεσμεύσαμε από το ΕΣΠΑ της περιφέρειας για τη στήριξη της επιχειρηματικής κοινότητας μέσω του προγράμματος της μη επιστρεπτέας προκαταβολής, ξεπερνά κάθε προηγούμενο. Να είστε καλά. Και βέβαια είναι το έργο μας το οποίο... Έτσι θα το απλώνουμε σε κάθε ευκαιρία. Να είστε εδώ. Καλά, κύριε Παπαϊμανουήλ. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε. Είχαμε να σας δούμε. Είχαμε λόγω λίγο καιρό. Πανδημίας δεν βλεπόμαστε πλέον. Έτσι, έτσι. Κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.